Πάμε να συναντήσουμε έναν πολύ αγαπημένο άνθρωπο, τον κύριο Δημήτρη Μαραγκόπουλο, στο στούντιό μας στην Αθήνα, διότι τρέχει ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Η δικιά του, ας το πούμε έτσι, πρωτοβουλία με τις γέφυρες στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών ανοίγει το Μέγαρο Μουσικής, ανοίγει τις προοπτικές για ταλαντούχους νέους από όλη την Ελλάδα, που το ταλέντο τους εγκλωβίζεται σε μια μικρή κοινωνία, κύριε Μαραγκόπουλε. Έτσι προσπαθώ εγώ να χωρέσω σε λίγες λέξεις τη φιλοσοφία για να μας πείτε εσείς τις περισσότερες. Να δώσει λοιπόν προοπτικές στο ταλέντο ανθρώπων που είναι στην Ξάνθη, που είναι στην Κρήτη, που είναι στην Κέρκυρα ή τη Λευκάδα, που είναι στη Χίο ή την Ικαρία, στην χερσαία Ελλάδα, αλλά δεν μπορούν να φτάσουν μέχρι το Μέγαρο, δεν έχουν την ευκαιρία να δείξουν το ταλέντο τους σε μια πολύ αξιόλογη επιτροπή που θα τους κρίνει, και αυτό θα το κάνετε υβριδικά, θα το κάνετε δηλαδή με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Έλατε να δούμε ποια είναι αυτή η σπουδαία πρωτοβουλία που τρέχει και τρέχει για αρκετό καιρό ακόμη, αλλά να την γνωστοποιήσουμε από τώρα. Πολύ καλά. Ευχαριστώ καταρχήν για την δυνατότητα που δίνετε να ενημερώσουμε τους πολλούς και καλούς μουσικούς που έχει η Θεσσαλία, με όλη την εξαιρετική δουλειά και τη δραστηριότητα που γίνεται σε πολλές θεσσαλικές πόλεις, για μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία του Μεγάρου Μουσικής που γίνεται μάλιστα σε συνεργασία με την ΕΔΕΜ, δηλαδή με την Ένωση Δικαιούχων Έργων Μουσικής, και η οποία μπορεί να συμπυκνωθεί στα εξής. Στην ουσία, οι ανοιχτές πλατφόρμες είναι ακροάσεις μουσικής, οι οποίες ξεκίνησαν αυτές τις μέρες, εχθές συγκεκριμένα, και θα έχουμε τη δυνατότητα να δεχτούμε αιτήσεις μέχρι τα μέσα Φλεβάρι. Μουσική λοιπόν από όλη την Ελλάδα, Έλληνες μουσικοί, αλλά και Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό. Αλλά θα δώσουμε τη δυνατότητα και σε κάποιους αλλοδαπούς μουσικούς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και δουλεύουν στην Ελλάδα εδώ και χρόνια. Έχουν πρόσβαση οι πάντες λοιπόν. Οι πάντες. Για αυτούς ανεξάρτητα τους τρεις μήνες. Ακριβώς. Ανεξάρτητα από ηλικία και φύλο εννοείται. Μπορούν να παρουσιάσουν τη δουλειά τους με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι η φυσική παρουσία, αν θέλουν, δηλαδή μπορούν να κλείσουν κάποια συνάντηση σε συνεννόηση με το Μέγαρο και να παρουσιάσουν εκεί τη δουλειά τους. Ο μοναδικός όρος είναι ότι η μουσική πρέπει να είναι πάνω από τρεις. Εάν η παρουσία είναι φυσική, για λόγους αυτονόητης υγειονομικής προστασίας, δεν μπορούν να ξεπεράσουν τους 16. Εάν είναι διαδικτυακή η συμμετοχή, τότε πάλι ο ελάχιστος αριθμός είναι τρεις και ο μέγιστος αριθμός δεν υπάρχει. Λοιπόν, τι μουσική είναι? Μπορεί να είναι είτε δημιουργοί, συνθέτες δηλαδή, είτε και ερμηνευτές. Εάν είναι ερμηνευτές, μας ενδιαφέρει μια πρωτότυπη ερμηνεία με μια πιο καινοτόμα αντίληψη. Μπορούν να παρουσιαστούν ακόμη και διασκευές, μεταγραφές. Εάν είναι συνθέτες, μπορούν επίσης να παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όλα τα είδη μουσικής είναι ανοιχτά. Δηλαδή από κλασική μουσική μέχρι jazz, ethnic, rock, progressive, μα ακόμη και mouth beat. Έτσι. Θέλω να τονίσω το εξής. Στη συνείδηση του κόσμου, το Μέγαρο είναι βέβαια ένας χώρος που πολύ μεγάλοι σολίστ και ορχήστρες. Προχθές είχαμε τον κορυφαίο Daniel Barenboim, πριν δύο μήνες τον Κουρετζή, τον Zubin Mehta, έτσι, τη Marilise Peterson. Είναι ανοιχτό και οφείλει να είναι ανοιχτό σε μουσικούς που πολύ συχνά από όλη την Ελλάδα δεν έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Βρίσκω λοιπόν πολύ πολύ ουσιαστικό και γόνιμο. Είναι όμως ένας χώρος που πρέπει να είναι ανοιχτός, αλλά μοιάζει να έχει στεγανά. Πάτε λοιπόν να δείξετε ότι δεν υπάρχουν όρια στη μουσική. Ακριβώς. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα, μέσα από τη δική σας σειρά, τις γέφυρες, για να καταλάβουμε, επειδή γίνεται σε συνεργασία με την ΕΔΕΜ, εσείς κάνετε αυτό το πρόγραμμα σε συνεργασία με την ΕΔΕΜ. Πέρα από εσάς στην Επιτροπή, ποιοι άλλοι είναι, για να καταλάβουμε λίγο? Λοιπόν, είναι σημαντική η Επιτροπή Αξιολόγησης. Καταρχήν είναι ο ίδιος ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Μεγάρου, ο διεθνούς καριέρας έτσι, και πολύ ψηλού επίπεδου Γιάννης Βακαρέλης, που είναι και ο καλλιτεχνικός διευθυντής. Και αυτό, πέρα από την ουσιαστική σημασία, είναι ότι και συμβολικά το ίδιος ο καλλιτεχνικός διευθυντής είναι μέσα στην Επιτροπή έτσι, να ακούσει. Θα έλεγε κάποιος δεν έχει το χρόνο να το κάνει, αλλά τον διαθέτει. Ακριβώς. Να θυμίσω βέβαια ότι ο Γιάννης Βακαρέλης, είχαμε τη μεγάλη χαρά, όπως και ο Καβάκος και άλλους μουσικούς, να συνεργαστούν κάποτε με τη Συμφωνική Ορχήστρα στο Βόλο, του Βόλου. Ακριβώς.
Και όταν διευθύνατε εσείς υπέροχα όταν, πράγματα. Ναι, και με τον Σιμεών Κόγκαν, μαέστρο, ένας κορυφαίος πιανίστας που έχει αναλάβει τη διεύση του Μεγάρου Μουσικής. Είναι η Δήμητρα Ιγαλάνη, η οποία δεν είναι μόνο μια ερμηνεύτρια, είναι μια δημιουργός μουσικής και μάλιστα μια γυναίκα με ένα ευρύ φάσμα και με κριτήρια πάρα πολύ μεγάλα, που μπορεί να κρίνει δηλαδή όχι μόνο ένα ελληνικό τραγούδι, αλλά οποιοδήποτε είδος μουσικής. Είναι ο Σταύρος Λάντσιας, ένας κορυφαίος τζαζίστας, πιανίστας και δημιουργός, και είμαι και εγώ σαν υπεύθυνος της σειράς Γέφυρος. Να σας πω όμως, είναι ευτυχή συγκυρία που είστε τρεις συνθέτες σε αυτή την επιτροπή. Ναι. Έτσι, εκτός από τον κύριο Βακαρέλη, είστε τρεις συνθέτες, δηλαδή τρεις στους τέσσερις, οπότε φαντάζομαι ότι έχετε αυτή την ικανότητα να διακρίνετε το καλό πεντάγραμμο που κάποιοι θα παρουσιάσουμε. Βεβαίως, και να τονίσω και πάλι, όχι μόνο δημιουργούς, αλλά και εκτελεστές, αρκεί να έχουν αυτή την καινοτόμα προσέγγιση. Ας δούμε λίγο τα είδη της μουσικής. Δεν είναι μόνο κλασική μουσική. Ξεκινάει από κλασική μουσική, όπως σας είπα, και περνάει σε όλα τα είδη της μουσικής. Είτε με ελληνικό στίχο, αν είναι τραγούδια, είτε με ξένο στίχο. Οι ανοιχτές πλατφόρμες είχαν ξεκινήσει τα προηγούμενα χρόνια, αλλά μόνο με φυσική παρουσία. Το εμπόδιο που έφερε ο COVID, αν θέλετε, το μετατρέψαμε σε ένα πλεονέκτημα, δηλαδή περάσαμε στη διαδικτυακή ακρόαση, κάτι που μας άνοιξε βέβαια τη δυνατότητα να ακούμε μουσικούς από όλη την Ελλάδα, που θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να έρθουν στην Αθήνα, ή μουσικούς από το εξωτερικό. Και να σας πω ότι στα προηγούμενα χρόνια ανακαλύψαμε μουσικούς όπως η Μαρίνα Σάτι, η Athis Tango Ensemble και πολλούς άλλους. Καλά κάνατε και το λέτε. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν, αυτός λοιπόν ο θεσμός πιστεύω ότι δίνει την εικόνα ενός Μεγάρου που είναι πάντοτε παρόν και κοντά στα πολύ μεγάλα ονόματα, αλλά είναι και ανοιχτό στον ανώνυμο μουσικό, στον νέο ταλαντούχο μουσικό που θέλει να παρουσιάσει τη δουλειά του και που δεν έχει τη δυνατότητα. Τι θα κάνουμε μετά το τέλος των ακροάσεων που θα ολοκληρωθούν? Όχι, μην μας το πείτε ακόμη. Εγώ θέλω να σας παρακαλέσω για κάτι. Καταρχήν να σας συγχαρώ για αυτή την πρωτοβουλία που πήρε η σειρά που διευθύνεται οι Γέφυρες. Αλλά θέλω να μην μας το πείτε τώρα, επειδή δεν αρκεί μια πρόσκληση αυτή που κάνουμε σήμερα για τους ανθρώπους της Θεσσαλίας. Θέλω όταν περάσει λίγο ο καιρός και μπορείτε σε βίντεο, με την άδεια βεβαίως των ανθρώπων που θα εμφανιστούν, να μας δείξετε πράγματα. Θέλω να ξανάρθετε, όταν λέω να ξανάρθετε στο επόμενο 20ήμερο μήνα, έτσι, και να δείξουμε πράγματα από αυτές τις οντισιόν, τις διαδικτυακές που γίνονται. Ωραία. Δεν θέλω να το αφήσουμε στο να έχουμε μόνο τον άνθρωπο που το εμπνεύστηκε και το υλοποιεί αυτό. Ναι, εντάξει, είμαστε μια ομάδα, έτσι, με την καλλιτεχνική διεύση και όλοι μαζί συντείνουμε σε αυτό το ανοιχτό μέγαρο. Και βέβαια να μιλήσουμε πιο αναλυτικά, γιατί αυτό που περιμένει τους ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν μέρος είναι μόνο θετικά πράγματα για την επόμενη χρονιά και όχι μόνο μία δράση, δηλαδή όχι μία συναυλία απλώς. Πρέπει να ξανακάνουμε μια πρόσκληση και αναλυτικά, να δούμε και υλικό, έτσι, από αυτές τις οντισιόν. Και βέβαια θα προσπαθήσουμε. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Μαραγκόπουλο. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Και πάλι συγχαρητήρια. Πάντα κάνει σπουδαία πράγματα αυτός ο άνθρωπος για τη μουσική, για τον πολιτισμό εν γέννη, δηλαδή είναι ακάματος εργάτης του πολιτισμού πραγματικά.